Καλημέρα! 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 Μα τι όμορφη που είσαι! Έλα, έβαψες και εσύ τα μαλλιά σου? Ναι, μου τα έβαψε η κόρη μου. Πολλά ωραία! Πάρα πολλά ωραία! Η κόρη σου, α! Μπράβο τη Μαρία! Και τα σκουλαρίνκια σου είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και σε σένα είναι πολύ ωραία και τα δικά σου, ανοιξιάτικα. Ναι, ναι. Φοράω ζακέτα, γιατί πότε θα έρθει το καλοκαίρι, πότε. Έρχεται. Είναι στο τρένο και έρχεται. Θα τα κρούσει όλα, θα τα κάψει όλα. Μακάρι, είναι η μόνη φορά που λέμε, μακάρι να έχει ζέστη, να μας ζεστάνει τον ιό, να αφήνει να βάσει το καλό. Πώς σου φαίνεται η καινούργια μου κάμερα, βλέπεις με καλύτερα? Βλέπω σε πιο ζωντανή, ναι. Φαίνεται και τον DSM από πίσω. Φαίνεται. Ξέρεις τι ζητά ο κόσμος? Ζητά ένα βίντεο με βιβλία, ψυχοφέλημα, ψυχοεκπαιδευτικά, πέραν από τα δικά μας, για όσους έχουν διαβάσει τα δικά μας. Άλλη φορά. Να το ετοιμάσουν. Να το ετοιμάσει η ντόκτορ. Λοιπόν, πες μου τα όνειρο νεθόρες, επίσης είπες. Είπες εσύ όνειρο. Λοιπόν, ναι. Είδα ένα πάρα πολλά περίεργα. Καλά, εντάξει. Αυτές τις μέρες βλέπω πολλά όνειρα με ζώα. Λοιπόν. Άγρια ή... Άγρια της τζούγκλας. Λοιπόν, είδα έναν όνειρο, λοιπόν, ότι είχα στο σπίτι μου κατοικίδια δύο γιοντάρια. Λοιπόν. Λοιπόν, άκου. Ξέρεις τι μήκος έχουν τα λιοντάρια, ναι. Ήταν τεράστια, ναι. Και ήταν κατοικίδια σπίτι μου. Λοιπόν, το έναν ήταν, χώρεσε μέσα στο ερμάνι που βάζω τα πιάτα. Άκου τώρα. Λοιπόν, και το άλλον ήταν έξω στην αυλή. Και τα δύο γιοντάρια ήθελαν να παίξουν μεταξύ τους και κάμναν, ξέρεις, δεν τρέχει ο ένας τον άλλο. Ήταν αρσενικά. Ναι. Αλλά εγώ έκατσα και τα χαΐδευα, τους χαΐδευα τη χέτη και έκατσαν ήσυχα πολύ ωραία και ξυπνάω σε κάποια φάση και λέω, μα τι βλέπω, τι είναι αυτό. Έκαμες ερμηνείες πιθανές. Άνοιξα το Jung, το Freud, το... Άνοιξες τα. Ονειροκρίτη δεν θέλω και ούτε διαθέτω. Αλλά άνοιξα κατά Jung, έχω έναν ερμηνεία ονείρων κατά Freud και ερμηνεία ονείρων κατά Jung. Τα άνοιξα. Λέει ότι είναι κάτι που είναι πολύ απειλητικό, το οποίο προσπαθείς να συμφιλειωθείς μαζί του. Τι είναι πολύ απειλητικό, ο κορονοϊός? Ναι, είναι απειλητικές οι καταστάσεις που ζούμε, νομίζω. Ψυχολογικά, γιατί εγώ εντάξει στηρίζω και κόσμο, οπότε είναι δύσκολες όταν ο κόσμος δεν είναι καλά. Γενικά αυτό είναι δύσκολη συνθήκη να την διαχειριστείς. Πώς το βιώνεις το γεγονός ότι ο κόσμος δεν είναι καλά, επικοινωνεί μαζί σου και δεν είναι καλά? Προσπαθώ να είμαι εγώ καλά για να τους στηρίξω. Δηλαδή προσπαθώ να κάνω, έχω υιοθετήσει μια καινούργια συνθήκη όπου ηχογραφώ διάφορα ή άσκησης χαλάρωσης ή για τον κάθε πελάτη πιάνω αποσπάσματα από βιβλία, τους τα ηχογραφώ που θέλω να τους τονίζω κάποια πράγματα και τους θέλω μια άσκηση για να κάνουν πάνω σε αυτό το εδάφιο το οποίο ή βρα ωφέλιμο για εκείνους, έτσι 5 λεπτά, 6 λεπτά και τους τα στέλνω. Μου είπαν ότι είναι πολύ βοηθητικά, γιατί επειδή ακούν τη φωνή του θεραπευτή τους και σε ώρες που δεν είναι θεραπεία, τους βοηθάει να ερεμούν και να σκέφτονται και να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους και σε ώρες που δεν είμαστε σε θεραπεία. Οπότε κάνω συνέχεια τέτοια. Με αποτέλεσμα να εργάζομαι πολλές ώρες και να απασχολώ και το μυαλό μου, το οποίο με βοηθάει κιόλα σε μένα πάρα πολύ. Όταν απασχολώ το μυαλό μου και δεν είμαι άπραγη. Αυτά. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ περίεργο, ενώ ήταν έτσι δυσανάλογο. Δεν φοβήθηκα,
δεν είναι ότι ξύπνησα έντρομη. Απλά ξύπνησα και έλεγα τι βλακεία βλέπω, ας πούμε, τι είναι αυτό, γίνεται όχι, τούτο. Μπορεί είναι βλακεία, έχει εξήγηση. Εγώ θα έλεγα κιόλας ότι μπορεί και επειδή έχεις το σκύλο, με το γάτο μου προσπαθείς να τους μάθεις να παίζουν. Μπορεί. Έγινα φίλη, είναι πολύ φίλη τώρα. Θα κατάφερες να κάνεις φίλον το σκύλο με το γάτο? Ναι. Μπράβο, κορία Αριστονή. Βρήκατε όνομα στο γάτο? Χέντριξ. Χέντριξ, είναι αγορή? Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Να σας ζήσει λοιπόν ο Χέντριξ. Είναι ο Χέντριξ και ο... Ζήτης. Επειδή το φωνάζεται και Τζάνι το Ζήτη. Ναι. Γι' αυτό που... γι' αυτό που σε ρωτώ. Είναι το υποκοριστικό του. Το Τζάνι τι σημαίνει, μωρό μου, αγάπη μου? Είναι φλωρινιώτικα αυτά, δεν τα καταλαβαίνω. Α, είναι φλωρινιώτικα αυτά, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Ώστε έτσι, είδαμε όνειρο τα λιοντάρια. Εγώ βλέπω απλά όνειρα. Συγυρίζω σπίτια. Στο όνειρο. Okay. Μετακομίζω σπίτια, ξεκαθαρίζω σπίτια. Αχ, τι νιώθεις εσύ για τούτη την κατάσταση τώρα, Κουμέρα? Γιατί έκαναμε και κάμποσα live τους τις ημέρες με τον κουμπάρο σου, με τον κόσμο στο κανάλι το Σαββατοκύριακο. Καλά, το παρακάναμε στα live. Δηλαδή, μπορεί να παράξαμε και 4 ώρες live όλο το Σαββατοκύριακο. Και μια από τις έγνοιες που έχει ο κόσμος και τις εκφράζει μέσα στα live είναι τι θα γίνει μετά, αν θα αλλάξει η ζωή μας, πώς θα είμαστε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Βιώνω αυτό το έντονο συναίσθημα που αισθάνομαι είναι όταν βγαίνω, όσον είμαι σπίτι, επειδή απασχολώ το μυαλό μου συνέχεια και δεν σκέφτομαι τίποτα, ούτε ακούω ειδήσεις, ούτε με νοιάζει, γενικά δεν θέλω ούτε να ακούω πόσα είναι τα κρούσματα, ούτε πόσοι πέθαναν, ούτε πόσοι αυτοί. Δεν θέλω, είμαι στη φάση που αρνούμαι να το ακούσω αυτό. Λοιπόν, απασχολώ το μυαλό μου δημιουργικά και προσπαθώ να βρω ασχολίες μέσα στο σπίτι και για μένα και για τα παιδιά. Όταν βγαίνω όμως έξω και βλέπω τι επικρατεί, δηλαδή πώς κοιτάει ο κόσμος, τα μέτρα, αυτή τη μάσκα που πρέπει να τη φορώ και εμένα δεν μου πολύ αρέσει να τη φορώ, που αντιλαμβάνομαι ότι είναι προστατευτική αλλά δεν μπορώ να τη φορώ εύκολα, με ζορίζει που τη φορώ δηλαδή. Τη μάσκα την... Χειρουργική. Ναι, αυτή είναι από τα φαρμακεία. Mm. Νιώθω ότι κάποιος είναι σαν να με φημώνει. Ότι δεν με αφήνει να επικοινωνήσω. Δεν με αφήνει να λειτουργήσω. Μου είναι δύσκολο. Και μάλιστα τώρα γράφω και έναν άρθρο για την ψυχολογία μου πίσω από τη μάσκα. Πού θα αναρτηθεί το άρθρο σου? Κάτσε να το γράψω. Να στέλνεις να τα κάνω αναρτήσεις στο κανάλι. Ναι. Άρεσε πολύ και το τελευταίο που το έκανα να έρθεις είναι αυτό. Άμα στέλνε μου το όμως, γιατί πολλές φορές δεν προλαβαίνω να μπω στο προφίλ σου στο Facebook και δεν τα βλέπω. Στέλνε μου το να τα κάνω να έρθεις. Εντάξει. Τι είναι ωραία. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν τα βλέπω αυτά, λέω πού πάμε, τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει. Είναι δύσκολο και προτιμώ να μην βγαίνω. Και μετά αισθάνομαι και λέω, δεν είναι καλό όμως να προτιμώ να μην βγαίνω. Δηλαδή, είναι ένα δίπολο, το οποίο έχει ξεκινήσει έτσι και με ανησυχεί, με την έννοια του τι συμβαίνει, τι είναι όλο αυτό. Γιατί, ναι, με διαβάζουμε, γιατί όλο την προηγούμενη εβδομάδα είχα μιλήσει στο ΡΙΚ, στον Ανδρέα το Γιώργιον, για το... Γιατί μου θέλεις να το βάλω? Δεν πρόλαβα, ήταν τακα-τακα. Κόρη! Με Skype μίλησες πολύ. Με Skype, ούτε καν ξέρω, ούτε καν το που είναι η εκπομπή εκείνη, τέλος πάντων. Που λες, και κατέβασα ό,τι άρθρο υπήρχε στα ακαδημαϊκά πόρταλ που μπαίνω, που έχουν γράψει οι Κινέζοι και διάφοροι άλλοι γύρω από το COVID-19, πριν και μετά. Τα ψυχολογικά όλα και έβλεπα πόσα ψυχολογικές ενδείξεις έχουν βρεθεί μέσα από έρευνες
ακαδημαϊκές και τόσο γρήγορα κιόλας. Α, γι' αυτό εντύπωση. Μου έκαμε σε εκείνη την ερώτηση. Τώρα θέλω που έκαμε σε μια ερώτηση, μου λες εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση μέσα στην πανδημία να ενεργοποιηθεί το τάδε και σου είπα ναι και σου λέω που ναι, το διάθεσαι ναι, 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 σε έναν άρθρο. Ναι, διάβασα πάνω από 100 άρθρα για να προετοιμαστώ να τα πω έτσι όπως ήθελα. Ναι, αλλά δεν ξέρει που είναι το βίντεο και δεν το έχει να το αναρτήσουμε, φίλε. Αλλά θα το βρεις και μου το στείλεις. Άντε. Θα το βάλεις εσύ στο κανάλι σου, γιατί ο κόσμος κάνει γραφή στο κανάλι σου. Πρέπει να το κατεβάσω από το RIC, φαντάζομαι. Ναι. Να το βάλεις μέσα στο ναι. Film Editor που σου δείξα πώς να το χρησιμοποιείς, να το κόψεις και το βάλεις στο κανάλι σου. Oh! Αν θέλει να σου το κάνω εγώ, στείλε μου το εμένα, λέει να το βάλω στο δικό μου κανάλι. Ναι, εσύ έχεις άλλες δουλειές και τα δικά μου τα βίντεο. Είναι εύκολο μπορεί να το κάνω. Στείλε μου το βίντεο και να σου το κάνω. Στείλε μου. Θα το βρω και θα το στείλω. Εμένα διαβάζει 100 άρθρες για να μην το έχουμε το βίντεο, είναι κατάλαβα. Όσα πρόλαβα να πω, γιατί και ο, γενικά ήταν, ήταν αρκετός ο χρόνος, αλλά είπαμε αρκετά πράγματα, οπότε δεν μπόρεσα να τα πω όλα. Θέλω να πω ότι αυτό που λέει ότι ο κόσμος... Άρα έγινε αυτό που ήθελες πραγματικότητα. Ήθελες να πας στο Γιώργιο και πήγες. Και σου υπόσχομαι ότι δεν έβαλα το χέρι μου. Δεν το έβαλα, όχι. Έχω καμία σχέση με. Καμία δεν το ήθελα να πάω να πω ευχάριστα πράγματα, αλλά τέλος πάντων έγινε τώρα με τέτοιο τρόπο. Καλέ είναι να πεις και ευχάριστα πράγματα. Αφού ξεκινάει η εκπομπή του σήμερα, σήμερα ξεκινάει η κανονική, το happy hour. Οπότε να σε καλέσει να πεις και ευχάριστα πράγματα. Δεν λιώσει όλο αυτό και θα πας. Ναι. Έλα. Ναι. Μου αρέσει ο Γιώργιος γιατί έχει θεσσαλονικιώτικο στυλ και είναι και πολύ, πολύ έξυπνος. Εύστροφος και εύστροφος, ναι. Πες μου. Λες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε, λέει, ότι η μετά των κορονοϊών εποχή, που δεν είναι κανονικότητα, δηλαδή δεν επιστροφή στην κανονικότητα, είναι μια μετάβαση μέχρι την κανονικότητα. Βγάζει πάρα πολλές, η μεγαλύτερη φοβία που έχει παρατηρηθεί είναι το να μην θέλεις να βγεις από το σπίτι. Το να νιώθεις ότι είναι το καταφύγιο σου το σπίτι, γιατί σου το φυτέψανε. Σου το είχαν καλλιεργήσει όλο αυτό με όλα αυτά τα που ακούμε γύρω-γύρω μας. Το πιστέψαμε αυτό. Και πλέον αρνούμαστε να φύγουμε από το καταφύγιο μας και δεν ξέρουμε πόσο ασφαλής είναι και αν είναι να βγούμε εκτός καταφυγίου. Πόσο ασφαλές είναι, εννοείς, να βγούμε έξω. Ναι, ναι, ναι. Πόσο ασφαλές. Και είναι η μεγαλύτερη φοβία που έχει φανεί και μέσα από την έρευνα αυτή. Φαντάζομαι και φανεί στην έρευνα που έγινε στην Κίνα, που προσπαθούν να μεταβούν στην κανονικότητα τώρα στην Κίνα. Ναι, 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 ναι. Αλλά και είχε και έρευνες που έγιναν σε άλλες πανδημίες, σε πολλές περιοχές. SARS και τέτοια, ναι, ναι. Σε άλλες πανδημίες, δηλαδή δεν ήταν μόνο από την τωρινή πανδημία, υπήρχε και σύγκριση άλλων πανδημιών και... Εγώ νομίζω σε κάποια φάση θα το ξεπεράσουμε, αλλά μπορεί να πάρει πολύ καιρό να το ξεπεράσουμε, μπορεί να πάρει και ένα χρόνο, ναι. Ένα μισή χρόνο να το σίγουρα, ξεπεράσουμε. Σίγουρα, εξαρτάται και πόσο θα διαρκέσουν όλα αυτά τα μέτρα. Σίγουρα το καλοκαίρι θα είναι μέσα στα μέτρα. Δεν ξέρω μετά από Σεπτέμβρη πώς θα πάνε τα πράγματα. Ελπίζουμε να μην έρθει και να μην γίνει. Θα είναι πιο χαλαρά μέτρα όμως το καλοκαίρι, ρε. Δεν θα είναι όπως τώρα. Ναι. Είναι πιο χαλαρά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι. Λέμε δεν μπορώ να φανταστώ. Να τελειώσουμε αυτό το έκτακτο vlog, το οποίο μόνο ευχάριστο δεν είναι. Είδα λίγο στην αρχή. Τι έχεις να πεις εσύ για τον κόσμο που ανησυχεί πάρα πολύ για το οικονομικό θέμα, που ανησυχεί αν θα έχει δουλειά, που ανησυχεί αν θα μειωθούν τα εισοδήματα του, που ανησυχεί αν θα επανέλθει η κρίση σε όλη της την έξαρση. Πώς το διαχειρίζεται συναισθηματικά κάποιος το πράγμα? Κοίταξε να δεις, εγώ αυτό το μότο που λέω πάντα, γιατί έχω περάσει πολλές τέτοιες κρίσεις προσωπικά, είναι να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Εγώ πάντα έλεγα ότι θέλω να είμαι καλά, ευχόμουν πάντα, θέλω να είμαι καλά, να έχω την υγεία μου, τη σωματική και τη ψυχική. Και αν χρειαστεί, θα μασίσω και σίδερα για να βρω δουλειά. Δηλαδή, θα βρω τρόπο. Θα βρω τρόπο. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είμαι καλά. Γιατί αν δεν έχεις υγεία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Είναι το πολυτιμότερο και το πιο φοβερό αγαθό που μπορεί να έχει ο καθένας. Και
όπως το λέω και εγώ, σε μένα και το λέω και στους άλλους, είμαστε σε μια χώρα που έχει περάσει ούκο λίγα. Και εμείς και η Ελλάδα, ιδιαίτερα η Ελλάδα, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω, δεν έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια για τις καλύτερες στιγμές. Όχι. Είμαστε μαθημένα στα οικονομικά, είμαστε μαθημένοι νομίζω πιο πολύ. Μαθημένα τα πουνά από τα χιόνια. Η υγεία είναι το σημαντικότερο. Να έχουμε καλή υγεία, ψυχολογική και σωματική. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό να ευχόμαστε. Και όλα τα άλλα έρχονται. Και θα τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι είναι. Εγώ είναι θεωρώ ότι επειδή είναι και το φαινόμενο παγκόσμιο και αφορά πάρα πολλούς, τους περισσότερους από μας αφορά η οικονομική δυσπραγία που θα επελθεί, νομίζω είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσουμε, να ξέρουμε να το αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Κοίταξε να δεις, ναι, ότι όταν το αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι είναι σίγουρα πιο εύκολο και όταν οι κυβερνήσεις γίνουν λίγο πιο δηλαδή έχουν καλύτερο κοινωνικό κράτος, σίγουρα αυτό θα βοηθήσει. Μας επέδειξαν οι κυβερνήσεις μας και σε Κύπρο και σε Ελλάδα πόσο καπιταλιστικές και νεοφιλελεύθερες ήταν. Είναι η ευκαιρία τους να δείξουν και το κοινωνικό τους πρόσωπο. Αυτή είναι η ευκαιρία τους, ας την πάρουν για να τους εμπιστεύεται και ο κόσμος καλύτερα. Γενικότερα να είναι καλύτερα για όλους. Άμα κάνεις μια καλή διαχείριση, νομίζω όλα μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις έκτακτες συμβουλές. Θα κλείσουμε αυτό το έκτακτο vlog και πάμε να γυρίσουμε το vlog της επόμενης Αριστοκρίτης. Αριστοτρίτης. Φιλιά.